Καταρχήν, είναι όπως είπες, είχα φιλία με τον Παΐσιον, η οποία κράτησε κάπου 30 χρόνια. Ήμουνα στη Δάφνη, πρώτη ανέβω στις Καρυγές και βλέπω ένα μοναχό να έρχεται προς τα πάνω μου όταν εξήλθε από το πλοίο της Ουρανοπόλεως και μου λέει στο όνομα «Πάτερ Θεόκτη, τι κάνετε?» «Ποιος είστε?» «Ο Παΐσιος», λέει, που ήμουνα στη Μονή Ασφιγμένου, αρρώστησα, έφυγα από εκεί, πήγα στην Κόνιτσα, κατόπιν στο Σινά και επιστρέφω τώρα να πάω πάνω. Αρχίσαμε τη συζήτηση και πήγαμε πεζοί στις Καρυγές, συνομιλούνται στον δρόμο 2-3 ώρες. Είδα μια αγία μορφή και μάλιστα μου ήταν ευκαιρία για μένα να εκμεταλλευτώ τον πλούτο της προσωπικής του εμπειρίας, την άσκηση και στις σχέσεις του με το Θεό, με αποκαλύψεις κλπ. Βέβαια ήταν πολύ φιδωλός στο να μου εκφράζει τον εαυτό του, αλλά εγώ όσο μπορούσα με την τέχνη, την μοναχική, και έβγαζε ορισμένα πράγματα και διεπίστωσα ότι πρόκειτο για ένα άνδρα των τελευταίων χρόνων αγιασμένων, στα επίπεδα φυσικά που ήταν, τη μορφωτικά και εκ φυσικών καταβολών τι δυνάμεις είχε, και είδα ήταν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, Άγιος, πράος, καθαρός, ταπεινός, με πολύ αγάπη στην ψυχή του και εν πάση περιπτώσει θα λέει κανείς ότι ό,τι είχε να δώσει ως προσωπικό της μέσα στα πλαίσια του μοναχικού βίου τον οποίο είχε από χρόνια, το έδωσε, έδωσε ολόκληρη την ψυχή του και το σώμα του στο Θεό και επέσπασε, επέφερε τη χάρη μέσα του, εφέρει φύλκηση τη χάρη μέσα στην ψυχή του. Και είχε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, χαρά, ο καρπός του Πνεύματος, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, εγκράτεια, ταπείνωση, έρωτα στο Θεό, αγάπη στους ανθρώπους. Για την εποχή μας μάλιστα, είχε ήταν διακριτικότατος. Ένα χαρακτηριστικό των Αγίων είναι το χάρισμα της διακρίσεως. Δηλαδή το να βλέπουν τα πράγματα όπως είναι, χωρίς ούτε να τα υπερβάλλουν, ούτε να τα υποβαθμίζουν, να τα ελαττώνουν. Και συζήτησα με διάφορα θέματα, επί του παρόντος, για την Εκκλησία, για τον κόσμο, για το Άγιον Όρος, τον μοναχισμό. Και ήταν μια ψυχούλα η οποία μπορούσε να σου μιλήσει με κύρος για όλα τα πράγματα, με μετριοπάθεια και με αντικειμενικότητα, με αλήθεια και με να σε πείθει εγχάρητη στην ψυχή. Έτσι λοιπόν μου είπε ότι ήθελε να πάει στην Καψάλα ή να ασκηθεί, που ήταν ένα έρημο μέρος εκεί και ήταν παλαιά εμπάσχος κέντρο μοναστικών, αλλά ήξερα όμως ότι εκεί ήταν πάρα πολλοί, είναι από αυτούς τους υπερσέβοντες και υπερζέοντες. Όπως λέει ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, δεν πρέπει να είμαστε ούτε υποζέοντες, ούτε υπερζέοντες, ζέοντες. Ούτε υπερσέβοντες, ούτε υποσέβοντες, σέβοντες. Και έτσι εγώ του λέω, υπάρχουν κάτι υπερβολικοί, κάτι ζηλωτέ λεγόμενοι, δεν θα μπορείς να καθίσεις. Μου λέει, θα πάω να δοκιμάσω. Πράγματι, μίστα από 15 μέρες έλαβα μια επιστολή εδώ στη Μολή και μου λέει, όπως μου είπατε, θα βρήκα και ούτε το Πάσχα Χριστουαρέζ δεν μου λέγανε. Και αναγκάστηκε να φύγω, ήρθε και έμεινε κάπου εδώ, σε ένα πίεζ, ένα κελί απάνω στη σκήτη των Ιβύρων, στους Αρχαγγέλους, που πήγα μετά και τον είδα εκεί ότι έμεινε στις Καρυγές, και ένα κυπάκο και ήταν μια Αγία ψυχούλα σύγχρονη. Μάλιστα, παρότι δεν ήξερε πολλά γράμματα σχολικά, από την εξυπνάδα του, την καθαρότητά του και την επιμέλεια που και το διάβασμα, έγινε ένας θεολόγος πραγματικός, με αίσθηση ψυχής και ξέρε πάρα πολλά πράγματα. Γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τους τρεις τόμους που έχει τώρα μέχρι τώρα και είχε και προηγουμένως κανένα δύο βιβλία γράψει, αγράμματος άνθρωπος, και έδειξε ότι όπως το Άγιος Σημεών, νέος θεολόγος και δεν ξέρω, ήξερε πολλά γράμματα,
λόγω της αγιωτός του, της χάρητος που εσκήνωνε στην πηγή του, έγινε ένας μεγάλος θεολόγος και νέος θεολόγος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό ήταν ο Παΐσιος, αγιωτάτη ψυχή, πονούσε για τον κόσμο και είχε και μία αισιοδοξία για τον κόσμο, για την Ελλάδα. Από πού την αντλούσε, είχαμε συζητήσει γι' αυτό, είχε κάτι προφητείες του Αγίου Κοσμά, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επαληθεί αυτό. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και μαθαίνοντας ότι έξω από τη Θεσσαλονίκη εκεί στη Μονή που τον φιλοξενούσε στα Βασιλικά, ήταν άρρωστος. Παρότι δεν εδέχεται, λόγω του ότι είχε στενοχωρία αναπνευστική, εμένα είπε στην Οικουμένη να με δεχθεί εμάς και πήγα και τον είδα και έκανα το διάλογο αυτόν, όπως τον είπατε εκεί, ότι αισθανόταν αφοβία ότι έφευγε και ότι αν το έλεγε ο Χριστός τώρα φεύγω θα στρωνόμουν να κάνω ένα χορό ευχαριστία στο Θεό. Και είχαμε αγάπη, όπως είχαμε αγάπη, εκεί τον εγκαλίστην και ασπεστήκαμε και του λέω Παΐσια, τώρα που αναχωρείς, πώς αισθάνεσαι η ψυχή η οποία έχει αποκατασταθεί με αγάπη στο Θεό, έχει τη συνείδηση, λέει, έχει την αίσθηση της αγάπης του Θεού και της οικειότητος με το Θεό και την αισθανόμενος και την παρουσία της Θεοτόκου, είχε αφοβία στο θάνατο, όχι μόνο αυτό, και είχε χαρά. Εν αντιθέσει με ψυχές που δεν είναι έτοιμες και είναι έμφοβες και τρέμουσε. Αυτός είχε χαρά ότι αναχωρούσε. Και του είπα αυτό. Πώς αισθάνομαι και μου είπε ότι αισθάνομαι πολύ χαρά και έτοιμο είμαι να κάνω και χορό αν μου με καλέσει τώρα ο Θεός. Στη συνέχεια είπαμε μερικά πράγματα και μου λέει ότι η Ελλάς μετά μία δεκαετία περίπου θα δοξαστεί από το Θεό. Του εξέφερα τις επιφυλάξεις μου, αν όχι αντιρρήσεις, διότι εγώ γνωρίζω, δεν είμαι ξένος από τον κόσμο, ότι έχουμε μία εκτεταμένη διαφθορά στην Ελλάδα, μία εξαπλωμένη ακολασία πορνείας, μοιχείας, ομοφιλοφιλίας, αθεΐας και ακόμη πολύ φοβούμαι. Και ευχαριστώ μου είναι στην δυνατότητα αυτού το πόρα να το πω αυτό, ότι έχω μία γεύση, θα έλεγα απογοητεύσεως για το μέλλον της Ελλάδος. Και αυτό με στατιστικά στοιχεία, αφού έστειλα και επανειλημμένα άρθρα κάτω στην Αθήνα, ότι το γεγονός ότι αφελημιγιζόμεθα, η Ελλάς γίνεται σταδιακό σε ένα πολυεθνικό κράτος και προβλέπω δυστυχώς ότι η Ελλάς μάλλον δεν θα πάει καλά και θέλω να πω δεν μπορούσα να συμφωνήσω σε αυτό. Ασπαστήκαμε και χωριστήκαμε. Ύστερα από 2-3 μέρες παρέδωσε το πνεύμα του. Μάλιστα είπε ο τάφος να γίνει παραέξω γιατί θα έχουν μεγάλη ενόχληση. Και έγινε παραέξω, πια ο κόσμος σκηνάει και έγινε παγκόσμιο αυτό. Είναι ένας σύγχρονος Άγιος, να ο Θεός μέσα στην αγάπη του, στην οικονομία, στην Ορθόδοξη Ελλάδα και δεν είμαστε εμείς, οι Ρώσοι έχουν χιλιάδες Αγίους μέσα από το κομμουνιστικό, ας πούμε, καθεστώς έχουν αναδειχθεί. Και εμείς έχουμε ένα Πορφύριο, τον Ιάκωβο, τη Σεβίας, τον Παΐσιο, τελευταίος έγραψε για τον Φιλόθετο Ζευάκο, αγιότατος άνθρωπος. Και, αλλά νομίζω, εκείνο μας χρειάζεται τώρα, είναι μία μετάνοια. Ο κόσμος παρασύρεται από τα διάφορα ρεύματα. Και γι' αυτό πολύ φοβάμαι μαζί με όλα τα άλλα, ότι, ότι ο λαός μας δεν πάει καλά. Πόσο θα έβγουν και θα επαγγελθούν οι αισιόδοξες προβλέψεις και προφητείες του μακαριστού Παϊσίου, αυτό ο Θεός γνωρίζει και το μέλλον θα μας παρουσιάσει. Το σκοπούμενο τέλος της διδασκαλίας του Χριστού είναι γίνεστε Άγιοι.
γίνεστε τέλειοι. Όσο πατήρι μου ο ουράνιος τέλειο είστε. Είχε πετύχει στο σκοπό. Επέτυχε να γίνει Άγιος και επομένως να γίνει κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό το οποίο ο κόσμος από την εμπλοκή του μέσα του βίου πραγματείας με στις κακίες και τα πάθη χάνει το δρόμο. Ο Παΐσιος δεν από νέο παιδί βρήκε ένα στόχο. Τον κατάλαβε καλά, τον ζυμώθηκε με αυτόν, τον έζησε προς την Βασιλεία. Ο νους του ήταν εκεί, στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους, στην αιώνια ζωή. Και το πέτυχε. Πώς ο κόσμος παγιδεύεται, ακόμη και κληρικοί ενωτέρων βαθμών, από την πιθανότητα, την πιστικότητα των πονηρών πνευμάτων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα, αφού είναι σκότος, να μεταβάλλονται εις αγγέλους φωτός, σε πνεύματα φωτεινά, και έχουν απατήσει πλήθος. Έχουμε μία απέραντον δαιμονολογία των ερήμων, που δείχνουν τις πλάνες και τις απάτες που έκαναν σε πολλούς, που τους κρύμνησαν από διάφορα μέρη, άλλοι αυτοκτόνησαν και τόσα πράγματα. Λοιπόν, μία από τις παγίδες του Σατανά, μία από τους τρόπους να καταδυναστέψουν τον άνθρωπο, να τον φέρουν σε αμαρτίες και να τον τρελάνουν, είναι τα οράματα, τεχνητά αυτά που τα φτιάχνουμε τις φαντασίες, και ενήπια και ψευτοαποκαλύψεις, όπως έχουμε και οραματίστριες και οραματιστές και κάτι τέτοια. Λοιπόν, μιλώντας με τον Παΐσιο για το θέμα αυτό, μου ανέφερε παρεπιπτόντως και ότι αυτός έχει δει 250 οράματα, ενήπια, αποκαλύψεις, ψευτοαποκαλύψεις κλπ, ότι είναι από το Θεό, αλλά διεπίστωσε, με πήραν, ότι τα δύο ήσαν λύσια, ήταν από το Θεό. Είχε όντως αποκαλύψει από το Θεό απευθείας. Τα άλλα ήταν τεχνητά αυτά, παίγνια των διαβόλων. Θέλω να πω πως ο Σατανάς έχει εξουσία σε ανθρώπους που είναι αθωράκιστοι πνευματικώς να μεταστοιχιώνει και να μεταποιεί λειτουργίες όπως της οράσεως. Να κάνει την όραση έτσι ώστε να βλέπει ανυπόστατα πράγματα αλλά ως υπαρκτά, ως είδωλα. Αναφέρεται στα γεροντικά για κάποιο μοναστήρι που είχε 100 μοναχούς, μάλιστα διακεκριμένους ως γνωστόν τους, είχε ότι είχαν ο κόσμος στενάγει και σπουδαίοι, και ήταν να παίξω ένα μεσημέρι κάποιος, λέει, ευσεβής, και έβλεπε το μοναστήρι και δίρχεται κάποιος άλλος στην ώρα και του λέει, βλέπεις αυτό το μοναστήρι, τι θαυμάσιο είναι η μοναχή, είναι αγιότατη και αυτά. Ναι, λέει, θα δεις, του λέει ο άλλος ο περαστικός, με το λίγας ημέρας δεν θα υπάρχει ένας εδώ, θα τους διαλύσω, και εξαφανίστηκε τον διάβολος. Τι τους έκανε? Φαίνεται οι άνθρωποι, παρά την αρετή τους και αυτά, τι είδε? Ικανή ίση, πίστευαν στο λογισμό τους, δεν ήσαν τα πυροπόλεμοι, δεν ξέραν, και τους παρουσιάζει ατέλειωτα σμήνη πτηνών απάνω από το μοναστήρι ψηλά, και βγήκαν οι μοναχοί θαυμάζοντας αυτό το θέαμα, το μοναδικό και σπάνιο θέαμα τόσων πτηνών, και τέλευα κι άρχισαν να θαυμάζουν. Αλλά τους έκανα τα μάτια όμως, τον μισό να τα βλέπουν ως άσπρα και τον μισό να τα βλέπουν ως μαύρα, και άρχισαν να θαυμάζουν και να λένε τι ωραία πτηνά, άσπρα και αυτά. Πετάκαν οι άλλοι, όχι αδελφοί, είναι μαύρα. Με το άσπρα μαύρα, άσπρα μαύρα, σιγά σιγά να διαπληκτίζονται, να αρκούνται να έρθουν σε λόγους βαρνής μεταξύ των, και τόσο που έφτασε στο σημείο να διαλυθούν. Εμείς σαν ημέν τους δε, γιατί βλέπαν άσπρα μαύρα και τέτοια του τίποτα. Και συνεχίζεται η αφήγηση κατά την οποία δύο εκ των παρατάξεων, των λευκών και των μαύρων, ας πούμε, βρέθηκαν σε μια οδό κάπου, ήταν πάνω σε μια γέφυρα ξύλινη, συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν. Τι μας έκανε ο Σατανάς,
μας διέλυσε για και τα παλιοπούλια. Πράγματι, αδερφέ μου, λέει ο άλλος, τι ήταν αυτό, αν ήταν μαύρα ή άσπρη, μας ενδιέφερε. Βέβαια, λέει ο ένας, η αλήθεια ήταν άσπρα. Ο άλλος λοιπόν λέει, όχι αδερφέ μου, ήταν μαύρα, άσπρα, μαύρα, άσπρα, μαύρα, στη μόνο και οι δυο. Ο ένας λοιπόν αρπάζει τον πατάκι κάτω από τη γέφυρα. Και τη στιγμή λοιπόν συνήθε, τι μας κάνει ο σατανάς, δεν καταλαβαίνουμε ότι ακόμα. Θέλω να πω ότι έχει αυτή την ευχέρεια, όπως την ευχέρεια την είχε και στον Κύριο, που επίρεξε τον Κύριο και του παρέστησε πάσα στα βασιλεία της γης, εν στιγμή χρόνου. Μια φανταστικά. Κάνει αυτά, έχει την ιδιότητα, την ικανότητα αυτή να κάνει μορφές, να μεταπλάττει. Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω, να υπενθυμίσω αυτό που είπα, που είναι μια μαρτυρία ισχυροτάτη του Αγιωτάτου Παϊσίου, του ασκητού και ερημίτου, ο οποίος επέθανε με εκοιμήθη με πολύ ψυχή ο ανδρός. Η μαρτυρία του για μας είναι πολύτιμος. Είδα 250 οράματα και ενήπια. Λοιπόν, ήταν όλα τους αταναπλή δύο. Επίσης, μου έλεγε ότι αυτή τη δύναμη που έχει ο σατανάς και κατά παραχώρηση Θεού θα είναι υψημένη στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, θα κάνει σημεία και τέρατα. Μου έλεγε ότι θα κάνει σημεία, διάφορα σημεία να πείθει ότι είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού, όπως έλεγαν και το μάγο τον Σίμωνα, ο οποίος έκανε τερατώδη πράγματα εκεί, έπεφτε μέσα στη θάλασσα, έκανε αυτά. Έτσι και ο Σατανάς, φαίνεται λόγω του ότι οι άνθρωποι θα είναι στο μη περαιτέρω της αμαρτίας, όπως και τώρα είμαστε, έχουμε τα χάλια μας, ο κόσμος μας και λοιπά, πνιγμένος μέσα στην αμαρτία, σε ποικίλες μορφές, έτσι και τότε στα έσχατα, ναι, θα είναι τέτοιες οι δυνάμεις και τέτοιες οι ενέργειες και τέτοια τα σημεία και τα τέρατα που θα κάνει, θαυματουργίες, διάφορες αυτές, ώστε γι' αυτό είπε ο Κύριος, θα κολοβώσει τις ημέρες ή να μην πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Τόση ισχύ θα έχουν όλα αυτά που θα κάνει στο δάς, που θα έρθει να πει στους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Θεός. Ναι. Το δέλημα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίο. Ναι. Και δεν ξέρουμε λοιπόν τι ακριβώς θα κάνει, αλλά οπωσδήποτε, όπως λέτε, θα είναι υψημένες ενέργειες και δυνάμεις πολλές, δαιμονικές, ώστε να αρχίσουν οι άνθρωποι να φοβούνται, να τους καταλάβει δέος και σεβασμός ότι μήπως είναι αυτός ο Χριστός. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος μας το πει, όταν σου πει «Δου όδε ο Χριστός, ιδού εκεί, μην ακολουθήσετε, είναι πλάγι». Μας ειδοποιεί και το και μόνο το γεγονός ότι θα κινδυνεύσουν και οι εκλεκτοί, δηλαδή ενάρετοι και σοφοί άνθρωποι, που υποτίθεται είναι απειρόβλητοι και τεραπρόσβλητοι από τέτοια πράγματα, θα είναι τόσο εντυπωσιακά αυτά που θα κάνει, ώστε θα κινδυνεύσουν και αυτοί. Και αυτό είναι το σοβαρό, δίνει το μέτρο δηλαδή του πώς είναι ισχύν θα και ο Δέος αυτός ο Αντίχριστος, ο οποίος θα είναι άνθρωπος, θα έχει ολόκληρη τη δύναμη του σατανά μέσα του και θα κάνει σημεία και τέρατα. Έτσι λοιπόν εκείνο το οποίο μας χρειάζεται για να μην έχουμε, να μην περισπόμεθα στο να βλέπουμε από εδώ και από εκεί, να διερωτώμεθα με φοβίες και αυτά, το άριστο είναι, άριστος τρόπος είναι, να είμαστε εξομολογημένοι, κοινωνούντες, τελούντες τις εντολές του Χριστού, προσευχόμενοι αδιαλείπτως και να έχουμε ειρήνη. Οπότε, όταν είμαστε έτσι, θα είμαστε θωρακισμένοι και θα έχουμε την ικανότητα να διακρίνουμε. Ναι, ποιο είναι το από το Θεό και ποιο είναι από τον διάβολο κλπ. Και θα είμαστε αναπαυμένοι. Βεβαίως, και στη γραφή μέσα έχουμε ορισμένα ενήπια, αλλά είναι ελάχιστα αυτά και είναι υποσυνθήκας και σε Αγίους μάλιστα. Η ψυχή του ανθρώπου ως κατ' εικόνα
Θεού πλαστήσα και καθομοίωση, έχει την τάση να αγαπά και να θαυμάζει ό,τι είναι ο Θεός και ό,τι σχετίζεται με το Θεό. Επομένως, ο Παΐσιος, ο οποίος έγινε με τους προσωπικούς του αγώνας και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγινε μια Αγία Ψυχή και έφτασε να φύγει το παραφύσιν, να φτάσει στο καταφύσιν και να ανέβει στο υπερφύσιν επίπεδο της πνευματικής ζωής ως Άγιος. Άλλωστε, αυτό σημαίνει το καθομοίωση. Έχουμε δηλαδή την εικόνα, μία αντιτυπία του Θεού σε εμάς, ότι ο Θεός είναι καταφύσιν, εμείς είμαστε κατά χάριν και έχουμε τη δυνατότητα, το καθομοίωση, να γίνουμε όμοιοι. Και ο Παΐσιος έγινε όμοιος με το Θεό κατά την αξίωση του Χριστού. Γίνεστε τέλειοι και γίνεστε άγιοι. Επομένως, βλέποντας κανείς με καθαρό μάτι τον Άγιο, θαυμάζει το γεγονός που ένας άνθρωπος σαρκοφόρος θεώνεται, καθαρίζεται, λαμπρύνεται, γίνεται σκεύος του Αγίου Πνεύματος, γίνεται ισόθεος. Και επομένως να θαυμάζω και να χαίρομαι και να δοξάζω το Θεό που δίνει με τη χάρη του τέτοιους Αγίους στην εποχή μας και τέλος πάντων ελαττώνεται το κακό, διότι οι Άγιοι έχουν μεγάλη παρησία και έχουν ειδικό βάρος. Λοιπόν, έτσι εξηγείται το ότι και θαυμάζω και αγαπώ και να πω ζηλώ, ζήλω Θεού. Έτσι να γίνω κι εγώ αν μπορούσα. Αυτό το νόημα έχει. Ο θαυμασμός μου και η αγάπη μου και η μεταμεθέξεως ψυχής αναφορά μου εις τον παλαιόν μου φίλον Παΐσιο, τον οποίον οικετεύω συνεχώς να πρεσβεύει και την αθειότητά μου.